Η κυβέρνηση, ο Υπουργός, ισχυρίζεται ότι οι πολλοί, οι ασφαλισμένοι, ταλαιπωρούνται και ότι το νομοσχέδιο περιέχει τέτοιες ρυθμίσεις που τους ωφελούν, εξυγχρονίζουν τον οργανισμό. Είναι ο ΕΦΚΑ μαρτύριο για τους ασφαλισμένους? Ναι, είναι, και είναι και δικό σας έργο. Να θυμίσουμε ότι είναι δημιούργημα του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, του νόμου Κατρούγκαλου, ο ΕΦΚΑ, που ως ΚΚΕ πρωτοστατήσαμε στην αποκάλυψη του χαρακτήρα του, του νόμου Κατρούγκαλου, στην ανάπτυξη των αγώνων. Αυτόν τον νόμο θα του καταργήσετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που δεσμευτήκατε να καταργήσετε αυτόν? Δεν είπατε τίποτα γι' αυτά. Καταγγέλουμε επίσης το παρόν νομοσχέδιο, δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούμε να αποσυρθεί, γιατί το θεωρούμε απαράδεκτο. Ιδιωτικοποιεί τον ΕΦΚΑ, τον μετατρέπει σε μια ασφαλιστική εταιρεία που θα λειτουργεί με τους κανόνες της αγοράς, τη λογική του κέρδους, και θα είναι τραγικότερες οι συνέπειες για ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Ο Υπουργός της Μεταξύς Επιτροπές δήλωσε υπερήφανος για τις ρυθμίσεις που εισάγει, που και φέρνει ως παράδειγμα αποτελεσματικότητας των πολιτικών εξυγχρονισμού το νομοσχέδιο για το εργασιακό, την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, τη ΔΕΗ, την Ολυμπιακή παλιότερα κι άλλα. Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες, τα λαϊκά στρώματα, ζουν τις συνέπειες αυτών των εξυγχρονισμών, συνώνυμο των ανατροπών. Γυρίσατε τους εργαζόμενους πίσω και από το 1921, που τότε θεσπίστηκε το 8ωρο. Και το 2021 η Νέα Δημοκρατία, με υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη, έφερε το 10ωρο, που γίνεται 13ωρο και βάλε. Απαγορεύει τις απεργίες, περιστέλει συνδικαλιστικές ελευθερίες, ενισχύει την κρατική βία και τρομοκρατία. Από την άλλη, πάλι το αποτέλεσμα της περήφανης απελευθέρωσης της ενέργειας, έργο όλων των κυβερνήσεων, και πάλι με τον κύριο Χατζηδάκη να ολοκληρώνει, έχει με το επιχείρημα ότι θα οδηγήσει στη μείωση των τιμών. Η πλειοψηφία του λαού μας ζει την ενεργειακή φτώχεια, με την απίστευτη αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος που αποτρέπουν το λαό να κάνει χρήση, ζώντας όπως στην περίοδο πριν τον εξηλεκτρισμό, και βέβαια ζει την αβάσταχτη ακρίβεια με το καλάθι της οικοκυράς να είναι στον πάτο. Τέτοιο είναι και αυτό το νομοσχέδιο. Παίρνετε οργανωτικά μέτρα για τον ΕΦΚΑ. Σε ποια κατεύθυνση κινούνται αυτά? Στην ιδιωτικοποίησή του με ταχύτερες διαδικασίες. Αξιοποιείτε την ακίνητη περιουσία. Σε ποια κατεύθυνση? Στην κατεύθυνση λαϊλασίας της περιουσίας του ΕΦΚΑ, όπως και με τη διαχρονική λαϊλασία των αποθυματικών από όλες τις κυβερνήσεις. Μεταθέτεται σε αυτούς τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες, στους εργαζόμενους δηλαδή, τους στοχοποιείτε, δημιουργείτε εσωτερική μονάδα έρευνας και ελέγχου, διαφορετική από ό,τι ισχύει για το υπόλοιπο δημόσιο, στέλνετε στα πειθαρχικά κάθε απίθραχο σε εισαγωγικά, και με γρήγορες διαδικασίες θα του τιμωρείτε, καταργείτε εργασιακά δικαιώματα, περιστέλλετε συνδικαλιστικές ελευθερίες, κραδένετε το μαστίγιο του εσωτερικού ελέγχου, της έρευνας και των πειθαρχικών, για να υποτάξετε τις συνειδήσεις των εργαζομένων να υλοποιούν τους σχεδιασμούς της ιδιωτικοποίησης χωρίς αντιρρήσεις. Αλλάζετε τον τρόπο αμοιβής, συνδέοντας το μισθό με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Οι αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στη δομή του ΕΦΚΑ δεν είναι κάποιες μεταβολές ή αλλαγές που αφορούν οργανωτικά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς ασφαλισμένους. Είναι ενταγμένες στο σχεδιασμό που υπάρχει εδώ και χρόνια. Βρίσκονται στον πυρήνα όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, που είναι η πλήρης απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από το κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν έχετε καημό τη γρήγορη έκδοση των εκκρεμών συντάξεων, όπως προβάλλεται ως κυβέρνηση αυτό το διάστημα. Η απόδειξη γι' αυτό είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται και μέσα στο νομοσχέδιο. Οι όροι της αγοράς που υπάρχουν σε αυτό, όπως management, real estate, επενδύσεις και άλλα, χαρακτηρίζουν και
ποιος είναι ο στόχος, ο χαρακτήρας του νομοσχεδίου. Τι σχέση έχουν όλες αυτές οι έννοιες με την κοινωνική ασφάλιση, με την αλληλεγγύη? Αυτά καμία σχέση δεν έχουν. Έχουν σχέση με την αγορά, με το κέρδος, το οποίο βέβαια περνά πάνω από τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Αυτή η στρατηγική της μετατροπής του ΕΦΚΑ σε ασφαλιστική εταιρεία που θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια απαιτεί και το αντίστοιχο στελεχειακό δυναμικό που θα υλοποιήσει τις προσαρμογές. Γι' αυτό και η πάυση των σημερινών γενικών διευθυντών και διευθυντών και η τοποθέτηση, όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, τοποθέτηση λέει, στη θέση τους, το Golden Boys από τον ιδιωτικό τομέα, με παχυλούς μισθούς, πέρα και έξω από κάθε νομιμότητα και με το μοναδικό προσόν, την προσήλωσή τους στην υλοποίηση της μετάβασης του ΕΦΚΑ σε ασφαλιστική εταιρεία με όλα τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν τους τοποθετείτε για να λύσουν το θέμα των εκκρεμών συντάξεων και των άλλων δυσλειτουργιών όπως γιατίνεστε. Γιατί έχετε όλη την ευθύνη για τις εκκρεμείς συντάξεις. Αυτές αξιοποιήσατε για να βρωμήσετε τους εργαζόμενους, να παραχωρήσετε το έργο της έκδοσης σε μεγάλες δικηγορικές και λογιστικές εταιρείες που θα έχουν πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους που λειτουργούν ως προϊστάμενοι των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, που θα βγάζουν όλη τη δουλειά της προετοιμασίας του φακέλου για την έκδοση της απόφασης και από πάνω τους θα υπάρχει το φόβητρο των πειθαρχικών διώξεων και από τους πιστοποιημένους. Το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, η ντροπή των μεγάλων καθυστερήσεων που συνεχίζεται και οι όποιες δυσλειτουργίες είναι αποκλειστικά ευθύνη και συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης. Είναι συνειδητή επιλογή γιατί βγάζετε τόσες συντάξεις όσο και το ποσό που έχετε εγγράψει στον κρατικό προϋπολογισμό και αυτό δεν αλλάζει από μόνο του παρά με αγώνες των εργαζομένων για να δίνονται στην ώρα τους οι συντάξεις. Αυτή την επιλογή έρχεται να ανακρύψετε με τον πόλεμο που έχετε ανοίξει με τους εργαζόμενους. Και τι δεν έχετε πει για να εμπεδωθεί στη συνείδηση των εργαζομένων και των συνταξιούχων ότι οι εργαζόμενοι είναι η πηγή κάθε κακού. Που τους είχατε χωρίς εργαλεία, χωρίς ίντερνετ. Δεν μπορεί να στείλει mail ο ένας τον άλλον. Δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς ίντερνετ. Πώς θα δουλέψετε? Και μιλάτε για εξυγχρονισμό. Δεν έχουν αναλώσιμα υλικά. Αρνηθήκατε λοιπόν να κάνετε τέτοιες προμήθειες που είναι αναγκαίες. Αρνηθήκατε να προσλάβετε το αναγκαίο προσωπικό για να εκδίδει τις συντάξεις στην ώρα τους. Και έρχεστε λοιπόν να αξιοποιήσετε όλα αυτά για να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο της ιδιωτικοποίησης. Με την κατάργηση των διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων, το κλείσιμο καταστημάτων, την κατάργηση των ανταποκριτών του ΟΓΑ, έχετε δυσκολέψει αφάνταστα την άμεση επαφή των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων με τις διοικητικές δομές του ΕΦΚΑ. Δεν μπορεί κανείς να βρει άκρη. Δεν μπορεί κανείς να λύσει το πρόβλημά του. Τα μεγάλα προβλήματα δεν λύνονται με το 1555, που το τηλεφωνικό κέντρο, που εκεί δουλεύουν σκληρά, με πολύ χαμηλές αμοιβές εργαζόμενοι, απαντούν στα τηλέφωνα, αλλά λύση δεν μπορούν να δώσουν. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο του ξεπουλήματος της ακίνητης περιουσίας, της παραχώρησης ακόμη και χωρίς αντίτιμο, με fast track διαδικασίες, ώστε να υποφεληθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Πριν λίγο καιρό, ένα μήνα πριν, δύο, η κυβέρνηση παραχώρησε την κατασκήνωση του ΝΑΤ στο Δήμο Μαραθώνα. Και μετά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου πέρασε πριν λίγες μέρες αυτός ο χώρος με συγκεκριμένο άρθρο και γίνεται χώρος δασικής αναψυχής με λειτουργία μετά τη δύση του ηλίου. Δηλαδή γίνεται κέντρο διασκέδασης. Αυτή την αξιοποίηση θέλετε να κάνετε. Να παραχωρήσετε κτίρια σε περιοχές φιλέτα, σε παραλίες για ξενοδοχεία και άλλες τέτοιες εκμεταλλεύσεις με πολύ μικρό ή ακόμη και χωρίς αντίτιμο, όπως η κατασκήνωση του ΝΑΤ. Έχετε δώσει το στίγμα για το τι εννοείται αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Όλα για τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η ακίνητη περιουσία των ταμείων θα γίνει λάφυρο στα χέρια των ιδιωτικών συμφερόντων. Περιουσία
που ανήκει στους ασφαλισμένους, οι οποίοι για χρόνια δίνουν τη ζωή τους, τον υδρότα τους, το αίμα τους, αποτελεί την εγγύηση των συντάξεων. Με το νομοσχέδιο ανοίγει ο γύρος της λαιλασίας της ακίνητης περιουσίας. Ο ΕΦΚΑ, που όπως ισχυρίζεται ο Υπουργός θα είναι ο μοναδικός μέτοχος, δεν θα έχει κανένα λόγο στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Η ανώνυμη εταιρεία που θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και θα έχει διοικητικό συμβούλιο που τοποθετείται και αυτό, θα διαχειρίζεται τα ακίνητα όπως οι εταιρείες των real estate και ο ΕΦΚΑ θα παρακολουθεί τα όποια αποτελέσματα. Άσε που οι ασφαλισμένοι θα είναι έξω και πέρα από όλα αυτά. Αυτή η πρίκα των ασφαλιστικών ταμείων που θεωρείται ανεκμετάλλευτος θησαυρός μπαίνει στη διαδικασία της απόδοσης, της επένδυσης, της αξιοποίησης με τέτοια χαρακτηριστικά και με τα ρίσκα της αγοράς. Έχουμε μεγάλη πείρα πια. Ξέρουμε τα αποτελέσματα του ζωγαρίσματος των αποθεματικών των ταμείων. Τα άρπαξαν οι μεγάλοι όμιλοι. Τα κάνατε δομημένα ομόλογα. Τα κουρέψατε με αποφάσεις των κυβερνήσεων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεκάδες δις ευρώ λείπουν από τα ασφαλιστικά ταμεία με αποτέλεσμα να έχετε κάνει τις συντάξεις πείνας και να μειώνετε συνέχεια τις ασφαλιστικές παροχές, να αυξάνετε τα όρια ηλικίας. Με το νομοσχέδιο αυτό μπαίνει σε αυτή τη λογική και ακίνητη περιουσία. Σε όλη την ιστορική διαδρομή, μόνο οι μορφές της λαιλασίας άλλαζαν. Η αφέμαξη των εισφορών, των συντάξεων και της ασφάλειας των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, συνεχιζόταν από κάθε κυβέρνηση. Οι μόνιμα χαμένοι οι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι συνολικά, οι μόνιμα κερδισμένοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το αστικό κράτος χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί τα αποθεματικά των ταμείων και για τη διεύρυνση και αναπαραγωγή του κεφαλαίου, τη χρηματοδότηση των μονοπωλιακών ομίλων με θαλασσοδάνεια και άλλα. Για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και να μάθουν οι νέοι που επιδιώκετε να κερδίσετε τη συνείδησή τους με την ιδιωτική ασφάλιση, ότι από το 1947 είχαμε απώλεια 160 εκατομμυρίων ευρώ, 50 δις δραχμές, τα αποθεματικά χρησιμοποιήθηκαν για εξοπλισμούς και αξιοποιήθηκαν ενάντια στον εχθρό λαό. Το 1950, με τον αναγκαστικό νόμο του Μαρκεζίνη, η απώλεια έφτασε στα 33 δραχμές, 90 δις ευρώ. Το 1992 είχαμε απώλεια 6 δις με τις μετοχές υψηλού ρίσκου και τα δομημένα ομόλογα. Το 2012 απώλεια 26 δις με το κούρεμα. Από την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, 4 δις ευρώ κλάπηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Με την είδηση του ΤΕΚΑ, τώρα πριν λίγο καιρό, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης με κεφαλαιοποιητικό σύστημα, 70 δις ευρώ θα είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μόνιμο προς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και οι εργαζόμενοι ξέρουν τι θα δίνουν, αλλά δεν θα ξέρουν ποτέ τι σύνταξη θα πάρουν. Και τώρα η ακίνητη περιουσία. 1 δις κατά την κυβέρνηση, πολύ όμως περισσότερα κατά άλλους εκτιμητές, παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα, ακόμη και χωρίς αντάλλαγμα, στο μεγάλο κεφάλαιο. Η πολιτική όλων σας στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ένα διαρκές έγκλημα. Είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε ανάθεση του έργου της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας σε εταιρεία συμβούλων και τη μετατροπή σε ΑΕ με στόχο την ένταξή της στο χρηματιστήριο. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε συρρήκνωση δομών και αντικειμένων, όπως σε οποιαδήποτε κτηριακή συγχώνευση υπηρεσιών που θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόμα δυσκολότερη πρόσβαση, τον αποκλεισμό από την πρόσβαση, τη δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Καμία πώληση παραχώρηση ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ σε ιδιώτες. Να ξέρουν οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι, ο λαός μας, δεν θα σταματήσετε την επίθεση στην ασφάλιση. Ετοιμάζει η κυβέρνηση, εκτός όλων αυτών, νέα μείωση των παροχών για όλους προς τα κάτω. Ετοιμάζει το έδαφος για την ελαχιστοποίηση έως και κατάργηση των επιδομάτων με την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Νομοθεσία για ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και υγείας με πρόσχημα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τις γενικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ,
τα εργαλεία για τα οποία είναι περήφανος ο κύριος Χατζηδάκης. Τα νέα όρια ηλικίας στραξιοδότησης, σύμφωνα με αυτές τις κατευθύνσεις, όπως εξειδικεύτηκαν και με τον νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη το 2010, και τη ρήτρα για την αύξηση του όριου ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής, θα ανέβουν και πάνω από το 67ο έτος της ηλικίας. Οι συντάξεις είναι ήδη παγωμένες μέχρι 31 Δεκάτου του 2022. Οι συντάξεις ιδρώτας μιας ζωής έχουν γίνει επιδόματα. Πού θέλετε να τις πάτε? Ο νόμος Κατρούγκαλου κατάργησε τις κατώτερες συντάξεις. Θυμίζουμε, για να μην ξεχνούμε, ότι η κατώτερη σύνταξη πριν τον νόμο Κατρούγκαλου ήταν 492 ευρώ, συν 230 ευρώ το ΕΚΑΣ, 722 ευρώ ήταν η κατώτερη σύνταξη για τον συνταξιούχο. Την διαχώρισε σε εθνική και ανταποδοτική, κατάργησε το ΕΚΑΣ και η εγγύηση του κράτους λέει μόνο στην Εθνική Σύνταξη στα 384 για πάνω από 20 χρόνια. Η ανταποδοτική που υπολογίζεται σε όλο τον ασφαλιστικό βίο έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση από τους λεγόμενους σοφούς του ασφαλιστικού, τις ορτινάτζες της ιδιωτικής ασφάλισης, οι οποίοι μιλούν για ένταξη και των ανταποδοτικών στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Δηλαδή σε αυτό που θα ξέρεις τι δίνεις, αλλά δεν θα ξέρεις τι θα πάρεις. Θα εξαρτάται από την απόδοση του τζόγου. Αποτέλεσμα των επιλογών σας είναι 671.400 συνταξιούχοι να παίρνουν σύνταξη έως 500 ευρώ. Ναι, είναι έργο δικό σας. 930.000 συνταξιούχοι να έχουν σύνταξη έως 600 ευρώ. Αυτό κάνατε. Και 1.120.000 συνταξιούχοι έως 700 ευρώ. Είναι λοιπόν έργο δικό σας. Η θέση της κυβέρνησης για εφαρμογή της ρήτρας Κατρούγκαλου με την εγκύκλιο Τσακλόγλου που έχει εκδοθεί για τις συντάξεις χειρίας σε όσους βγαίνουν στη σύνταξη από την 1η Γενάρη του 2022 θα επιφέρει μείωση έως 25%, 270 ευρώ κάτω στις συντάξεις χειρίας. Να καταργήσετε αυτή τη ρύθμιση, να απαλληφθεί η εγκύκλιος. Αυτή είναι η απέτηση των συνταξιούχων για τους ομογενείς. Ενώ εξαγγείλατε εδώ σε διάφορα site, στην τηλεόραση που μιλήσατε, ότι θα φαίνατε τροπολογία για να διορθώσετε αυτή την αδικία του νόμου Κατρούγκαλου, δεν είδαμε τίποτα ακόμη. Εμείς ως ΚΚΕ λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί κάθε διάκριση που υπάρχει στον νόμο Κατρούγκαλου για τους ασφαλισμένους. Και προφανώς, επειδή θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο σήμερα, που εμείς έχουμε ζητήσει να αποσυρθεί, λέμε ότι στη συνείδηση των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων, έτσι κι αλλιώς θα καταδικαστεί, θα ψηφίσουμε κατά και πιστεύουμε ότι οι αγώνες θα είναι αυτοί που θα ανατρέψουν και αυτόν, αλλά και τους προηγούμενους νόμους.